Πού πηγαίνεις, Σαρακούλα? Λοιπόν, εγώ πηγαίνω σε Graphic Agency, γιατί έχω ένα καινούριο project, το project Αρετή Λύς. PAL, το έχω ονομάσει, η συντόμευση. Και πηγαίνω λίγο να διαπραγματευτούμε λίγο με το logo, με το website, με αυτά. Και για πες μας τι βλέπουμε, ουσιαστικά... Λοιπόν, έχω κόψει το παντελόνι, όπως συνήθως. Κάνεις το σακάκι, το οποίο είναι oversize. Το έχω κλείσει, έχω κόψει το πουκάμισο. Θα σε βοηθήσω. Ναι, άμα θες. Άστο. 5 ευρώ, ε. Ναι. Για και καφέ. Υπηρεσία. Και καφέ. Θες να πεις κάτι άλλο? Όχι. Μαθημολογική. Είμαι σήμερα αρετή. Business, αφού έχουμε και χρόνο. Μέσα λίγο στην παραπάνω. Αθήνα κάνεις κάνω business. Είπα και εγώ θα δω πάλι όλα τεσσάρια, αλλά ήρθε η σειρά σου, Αρετούλα, και βλέπουμε και τριάρια και ένα διάρι. Okay. Άρτεμις. Γιατί, Λοιπόν, μ' αρέσει σε γενικές γραμμές και βέβαια μ' αρέσει. Είναι όμορφη στο πρόσωπο, έχει κάνει ωραίο βάψιμο. Δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο. Γενικά η εικόνα της είναι αξιοπρεπέστατη. Το μόνο είναι λίγο βαρετό το χρώμα, δηλαδή είναι πολύ γκρι, εντάξει, καφέ. Θα ήθελα κάτι από όλα αυτά να έχει ένα χρώμα έτσι να μου το κάνει πιο ενδιαφέρον. Θέλω έτσι μια έκπληξη λίγο. Αυτό, κάτι άλλο είναι μια χαρά. Δεν είμαι και του πολύ χρώματος. Γενικά έχω προσπαθήσει και βάζω και χρώματα, αλλά είμαι πιο πολύ δηλαδή... Να είσαι αυτό. Εσύ βασικά. Απλά είναι γκρι πολύ. Και το καφέ το οποίο ήθελα περισσότερο να συνδυάσω. Ναι. 3,4 ο μέσος όρος. Σούπερ, τέλεια. Μπράβο, ρε. Ευχαριστώ πάμε πάρα στους πολύ. Κριτές. Πάμε. Γεια σας. Καλώς την... Τι κάνετε? Καλά. Στέλιο μου, τι έχεις να πεις στην Αρετή? Μ' αρέσουν αυτά τα γκρι που έχεις συνδυάσει. Είναι κοστούμι. Κοστούμι ναι. Είναι αυτό? Ναι. Ωραία, για να δω από μέσα. Το πουκάμισο αυτό το έκοψες εσύ? Ναι. Έπρεπε να είναι λίγο πιο μακρύ. Ήταν το ήδη υπάρχον αυτό. Τι εννοείς ήταν το ήδη υπάρχον? Το είχα. Τόσο κοντά κομμένο? Όχι, όχι. Α, εννοείται το μανίκι. Λίγο τι να το αφήσω το άλλο, λίγο κάτω. Θα ήθελα, ναι. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο μακρύ. Ναι. Μου φαίνεται λίγο σαν βαφτιστικό. Αλλά ναι, δεν μπορώ να τα... Εκεί πού να τα βάλω. Ναι, μου φαίνεται λίγο σαν βαφτιστικό. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο μακρύ. Μ' αρέσει το καφέ που έχεις βάλει μέσα από το CL. Μ' αρέσουν γενικά τα χρώματα που έχεις επιλέξει και η τσάντα μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ σήμερα γενικώς. Okay. Όμως θέλω παρακαλώ όλους και όλες σας, επειδή ο κόσμος κάθεται στα σπίτια του, ναι. Εμείς είμαστε μια πολύ σοβαρή παρέα για τις ώρες του, να τους δώσουμε πράγματα τα οποία κάποιες ιδέες που μπορούν να ταυτιστούν με την πραγματικότητα που έχουμε τώρα. Εντάξει. Ναι. 3. Ευχαριστώ πολύ. Έλληνα, να ακούσουμε εσένα. Τι λες? Ναι. Πάρα πολύ ωραία χρώματα. Αυτό το γαλάζιο και το καφέ με το γκρι και το μαύρο είναι δύναμη, μεγάλη. Έχω μία μικρή ένσταση για το ύφασμα που έχει το ζιβάγκο σου από μέσα. Δηλαδή, εγώ θα το ήθελα ιδανικά να είναι ένα τύπου jersey, με την έννοια να μην είναι καθόλου χοντρό. Ναι. Αυτό. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία χρωματική παλέτα, πολύ chic, πολύ ήσυχη, πολύ αριστοκρατική. Είναι από τις πολύ, πολύ, πολύ ωραίες σου εικόνες αυτή η σημερινή και για μένα είναι και ένας σταθμός δικό σου αυτή η εικόνα. Δηλαδή, αν κλείσω τα μάτια μου και σκεφτώ 10 αγαπημένες μου δικές σου φωτογραφίες, θα ήταν μια εξ αυτών. Πέρα από αυτό που σου είπα, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, γιατί όλα τα άλλα μου αρέσουν πάρα πολύ και η τσάντα μου αρέσει. Με το μαλλί σου κάτι συμβαίνει. Δεν είναι και κλειστά τα κομμωτήρια και δεν έχεις πάει να το, κάτι να το κάνεις. Κάπως εδώ είναι. Πώς είναι? Κάπως είναι, ξέρω εγώ. Τα χιλάκια υπάρχουν, σταθερά. Θα σου μείνει τικ με τα χείλη, να ξέρεις, ναι. Ωραίο και το δαχτυλίδι που φοράς, το σεβαλί αυτό πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα, πάρα πολύ άρτια. 4. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία μέρα, Ρετούλα. Ωραία ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Να ακούσουμε και το like. Α, να με ακούσετε, θέλετε. Φυσικά, τι. Λοιπόν, ευτυχώς που φοράς ένα από τα είδη, τα original, αυτού από τον οποίο έχεις εμπνευστεί σήμερα.
Ο Μαρζελά βλέπει πάρα πολλά ταλέντα. Καταρχήν δεν υπήρξε ποτέ Μαρζελά, δεν ήταν, ήταν ένα όνομα, μια εικόνα έτσι. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η εταιρεία που χειριζόταν αυτό το όνομα έπαιρνε κάτι τέτοια πράγματα. Κοπέλες, αγόρια, από σχολές, από, έτσι, από υποψιασμένους μελλοντικούς σχεδιαστές ή και όχι, και τα έπαιρνε, τα έβαζε στην κολεξιόν. Δεν τα άκουγα όμως έτσι απλά, mm-hmm. δεν έκανε αυτή την παλέτα που εσύ σαφώς την έχεις κάνει πολύ ωραία σήμερα, τα φτιάχνα μετά με έναν διαφορετικό τρόπο. Πράγμα το οποίο πρέπει και εσύ να κάνεις, τη στιγμή που έχεις φέρει εικόνες που λες, εμπνεύστηκα από την τάδε εταιρεία και έκανα αυτό το see-through με αυτά. Mm-hmm. Αρχίζει λοιπόν και πηγαίνεις δορυφορικά σε αυτό το φάσμα και μου αρέσει αυτό και μου αρέσει η τόλμη που συνήθως το θράσος, αν είναι μέσα από τη γνώση, είναι πάρα πολύ ωραία να υπάρχει. Εσύ αρχίζεις και έχεις θράσος με την καλή έννοια. Θα πρέπει να το φτιάξεις ακόμη καλύτερα. Άρα λοιπόν πρέπει η εικόνα να είναι πολύ πιο ξεκάθαρη, ώστε να μπορεί ο άλλος να το αγοράσει διαδικτυακά. Μιας και κάνεις μια εταιρεία και λες ότι θα τη στήσεις, θα τη φτιάξεις. Δυστυχώς δεν θα μας βλέπουν πλέον να πηγαίνουμε κάπου με το αλλιούρ μας για να δείξουμε κάτι. Θα το κάνει το technology, η τεχνολογία μέσω ενός screen. Mm-hmm. Άρα λοιπόν προσπάθησε αφού μπαίνεις μπροστά εκεί να το κάνεις. Εγώ δεν ξέρω αν μου αρέσει που κάθε φορά βγάζει μία κλωστή εδώ, μία εκεί. Θυμάμαι και εγώ μια φορά σε ένα σμόκιν. Πραγματικά σου μιλάω, φεύγω ένα βράδυ και βλέπω το σμόκιν είναι φαρδί. Παίρνω λοιπόν μία βελόνα και κάνω και αφήνω τις κλωστές τις κόκκινες. Αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνει ένα τρελό σαν και εμένα. Εσύ έχεις μία υπόσταση σε μία κοπέλα που θα είναι κυρία ώσπου να έχει την επιτυχία με την έννοια της διαδρομής. Θέλω να τα κάνεις λίγο πιο κυριλέ. Είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία η προσπάθειά σου. Αλλά μπορεί να αρχίσω να βαριέμαι αν κάνει συνέχεια. Κόβω αυτό, κόβω εκείνο. Έκανα το σακάκι αυτό το αντρικό, το πήρα, έβγαλα την πάτα έξω. Την έκανα αυτό, γιατί εμπνεύστηκα από εκεί. Άρχισε να κάνει δικά σου πράγματα. Ναι. Τέσσερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τεσάρι. Η συνολική σου βαθμολογία για σήμερα, Ρετή, είναι 14,4. Wow, πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Η μεγαλύτερη μέχρι στιγμή. Στην πρώτη θέση, Αρετούλα, είσαι εσύ, με 14,4. Μπράβο. Στη δεύτερη θέση, Τζέννη, είσαι εσύ, με 13,4. Μπράβο και σε σένα. Και στις τελευταίες θέσεις έχουμε δύο κορίτσια, την Κωνσταντίνα με 8,8 και τη Ρούλα με 8,8. Κωνσταντίνα, πρώτη μέρα. Μέρα, ναι. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, εντάξει. Είναι λίγο ερευνητική αυτή η εβδομάδα, έτσι μέχρι να μπορέσεις και εσύ να μπεις λίγο στο κλίμα. Ναι. Ρούλα μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τη συγκεκριμένη βαθμολογία σήμερα, απογοητεύτηκα. Γιατί άκουσα και τα σχόλια και των υπολείπων παιδιών, ναι, και από τους κριτές και γενικά, και θεωρώ ότι νιώθω λίγο αδικημένη, είναι η αλήθεια, με αυτή τη βαθμολογία, γιατί ένιωθα πολύ ωραία. Και από τις δύο μεριές? Και από τους κριτές και από τους συμπαίκτες σου? Οι κριτές, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω για τους κριτές, γιατί ξέρουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι στη θέση εκεί που είναι. Αλλά νομίζω από τα παιδιά, νομίζω ότι αδικήθηκα λιγάκι. Οκ, και αύριο εδώ θα είμαστε. Ναι, αμέσως. Έτσι. Τζέννη, αρετή, ελάτε δίπλα μου. Μία από εσάς θα είναι η νικήτρια της ημέρας. Και θα κερδίσει το πιο σημαντικό βαθμό, τον έξτρα βαθμό. Πολύ σημαντικό ο κάθε βαθμός ούτως ή άλλως, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Οι συμπαίκτες σας θα ψηφίσουν και από τις δύο θέλουν να κερδίσει. Είστε έτοιμες? Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε. Άρτεμις, ακούμε. Πολύ ωραίες είναι και οι δύο. Είναι δυνατές παίκτρες και η αρετή και η Τζέννη, πραγματικά. Θα πω όμως την αρετή, γιατί είναι και η πιο υψηλά η βαθμολογία και μου αρέσει λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ. Ρούλα. Η Τζέννη σήμερα μου κάνει λίγο πιο ανοιξιάτικη, και το πανωφόρι της είναι ανοιξιάτικο και το μέσα το ύφασμα. Και θεωρώ ότι η Τζέννη, η αρετή, είναι λίγο πιο ντυμένη και μου αρέσει πιο πολύ η εικόνα της σήμερα. Αν και χρωματικά η Τζέννη τα σπάει, είναι πολύ ωραία. Θα το δώσω στην αρετή και έχει και τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Δύο ψήφους έχεις, αρετούλα, μέχρι στιγμής. Καμία ακόμα η Τζέννη. Έρη. Εγώ έβαλα μικρότερο βαθμό στην αρετή. Και στην Τζέννη μεγαλύτερο, ναι, οπότε θα το δώσω στην Τζέννη. 2-1. Μινά. Εμένα το look της αρετής μου αρέσει περισσότερο από στην αρετή. 3-1. Κωνσταντίνα. Εγώ έβαλα τους ίδιους σταθμούς και στις δύο, αλλά συγκριτικά νομίζω μου αρέσει περισσότερο η αρετή. 4-1. Μικαέλα. Εγώ έβαλα πιο ψηλό βαθμό στην Τζέννη, οπότε την Τζέννη. 4-2. Σπύρο. Θα το πάω κι εγώ βαθμολογικά, οπότε θα πω την αρετή. Ευχαριστώ. 5-2. Κάτια.
αλήθεια είναι ότι μ' αρέσετε πάρα πολύ και οι δύο. Απλώς με το look της Τζέννης θα ντυνόμουν ακριβώς έτσι όπως ντύθηκε τέλος πάντων. Παρόλο που είσαι ανοιξιάτη και θα ντυνόμουν έτσι, οπότε θα το πάω βάσει αυτής της λογικής της Τζέννη. Ωραία. Η συνεκίτρια της ημέρας, αρετούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζέννη, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφεις στη θέση σου. Ευχαριστώ και τα παιδιά. Ευχαριστείς πολύ. Τα παιδιά. Ναι. Νικήτρια της ημέρας. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.